Γίνονται πιεσμένα τα πράγματα. Δεν μπορεί το 2017 το κύμα να πηγαίνει μέχρι τη Μητρόπολη. Ναι, μεν, αλλά από τους ιδιοκτήτες υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, μετά και την αντικατάσταση των σημερινών σκέπαστρων από συγκεκριμένου τύπου σκιάδια και κατασκευές, οι οποίες προτείνονται στη μελέτη του Προέδρου της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκου Καλογύρου. Βασικό πρόβλημα για τους καταστηματάρχες αποτελεί η κατασκευή στήριξης, για την οποία γύρουν αμφιβολίες οι καταστηματάρχες λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Όταν λοιπόν έχουμε ένα στέγαστρο από πάνω και γύρω-γύρω διαμπερές, σημαίνει ότι θα είναι εντελώς αδύνατο να λειτουργήσουμε τους περισσότερους μήνες. Επιφυλάσσουμε για τη δύναμη του αέρου, αν έχουν σταθερότητα, ξέρω εγώ. Αυτά είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το δουν οι κατασκευαστές. Ο αέρας είναι τόσο δυνατός και τα κύματα τόσο πολλά που μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και τα ρημάζουν όλα, τα διαλούν όλα. Δεν μπορεί να κρατηθεί αυτό το πράγμα με αυτά τα σχέδια που λένε. Χρησιμοποιούμε στοιχεία νεοπροστασίας εκεί που χρειάζεται, τα οποία όμως είναι σχετικά χαμηλού ύψους, 1,60-1,70, τα οποία εξασφαλίζουν βέβαια από ένα μπουρίνι, από ένα αέρα που έχει ιδίως στο βόρειο μέρος του λιμανιού. Δεν είναι όμως για να γίνουν κλειστά καταστήματα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Κάπου ανάμεσα βρίσκεται η αλήθεια. Επιπρόσθετα αναφέρουν ότι παρά την ελάφρυνση των δημοτικών τέλων για 2 χρόνια που ανέρχεται στο 50%, το κόστος είναι υψηλό, δεδομένου ότι θα επιβαρυνθούν και την αντικατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων. Δεν μπορείς να ζητάς από τους επιχειρηματίες να αλλάζουν και τις τέντες τους ταυτόχρονα, να κάνουν μια επένδυση για το πιο μικρό μαγαζί πάνω από 10.000 ευρώ, για τα μεγάλα δεν μπορώ καν να προσδιορίσω. Και ταυτόχρονα να κάνουν αλλαγές και στον εξωτερικό χώρο, που και αυτές κυμαίνονται σε πολύ μεγάλα ποσά. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Στα 130 τετραγωνικά πληρώνουν 10.000 στο Δήμο, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η Πέρκαλη για να φτιαχτεί θέλει πάνω από 100.000. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι μόνο για ψήφους. Για να τα ακούει ο λαός, ο οποίος δεν γνωρίζει, δεν ξέρει, δεν τον ενδιαφέρει κιόλας και δεν ασχολείται, και να λέει: α, τι ωραία που θα φτιάξαν αυτοί. Α, χαλάσαν το λιμάνι. Μπράβο, καλά τους κάνανε που είχαν τα τραπεζοκαθίσματα στο λιμάνι. Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, οι υπάρχουσες κατασκευές θα πρέπει να απομακρυνθούν εντός του 2017. Ωστόσο, όσοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον ετικό λιμάνι, κρίνουν ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί. Μετά όλες οι εγκρίσεις και όλα τα γκρεμίσματα των παλιών και η κατασκευή των νέων μέχρι το Μάιο είναι τουλάχιστον. Αστιότητα. Είναι αδύνατο να βρεθούν οι τεχνικοί και να γίνουν όλα αυτά μέσα σε 3 μήνες. Είναι αδύνατον. Καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της μελέτης και την επιτυχία του εγχειρήματος στην αλλαγή της εικόνας του λιμανιού θα παίξουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως επίσης και η τελική έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στις αρχές του επόμενου έτους.